Στο Παρίσι διεξάγεται αυτές τις μέρες η μεγαλύτερη παγκόσμια διάσκεψη που έχει γίνει ποτέ για το παγκόσμιο κλίμα. Το πρώτο λοιπόν φυσιολογικό ερώτημα είναι ποιο είναι το διακύβευμα αυτής της παγκόσμια διάσκεψης για το κλίμα. Είναι πραγματικά ιστορικές οι μέρες που ζούμε σήμερα στο Παρίσι. Υπάρχουν χώρες οι οποίες απειλούνται με ολοκληρωτική εξαφάνιση από την αλλαγή του κλίματος, όπως είναι οι ισιωτικές χώρες. Αλλά για να μην αναφερθώ σε τέτοια πράγματα που ακούγονται τόσο δραματικά, που τελικά δεν τα αντιλαμβάνεται το μυαλό, ακούγονται εξωπραγματικά, θα πω μόνο ένα νούμερο, που είναι η εκτίμηση Τράπεζας της Ελλάδος. Αν δεν καταφέρουμε μετά το Παρίσι να κρατήσουμε τη θερμοκρασία στους 2 βαθμούς αύξηση, μέχρι το 2100, η Ελλάδα θα χρειαστεί να πληρώσει 700 δισεκατομμύρια ευρώ για την προσαρμογή. 700 δισεκατομμύρια ευρώ, για όσο δεν καταλαβαίνω το νούμερο, είναι 2 φορές το δημόσιο χρέος της χώρας. Είναι διπλάσιο. Φανταστείτε να πάμε να πληρώσουμε όλο το χρέος μας και 2 φορές απάνω. Αυτό είναι το νούμερο που βγάζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν το βγάζει κάποιος με την Ακαδημία Αθηνών. Δεν το βγάζει κάποια ακραία οικολογική οργάνωση. Φανταστείτε ότι οι παραλίες που σήμερα γνωρίζουμε ως τον πλούτο της χώρας μας δεν θα υφίστανται. Η άμμος αυτή, οι αμμουδιές μας. Φανταστείτε τη γεωργία μας σε τελείως άλλη δομή, που μπορεί να μην είναι πιθανότητα να έχουμε ερημοποίηση. Δεν θέλω να γίνω άλλο αισιόδοξος. Νομίζω ότι οφείλουμε ως πολιτικές ηγεσίες σε όλων των χωρών να προλάβουμε τόσο δραματικά γεγονότα. Επιπλέον, να καταλαβαίνουμε ότι μια ραγδαία αλλαγή του κλίματος συνεπάγεται περίπου, λέει ο ΙΕ, 200 εκατομμύρια πρόσφυγες. Να πω εγώ το. Ή θα πλημμυρίσουν παράκτιες χώρες λόγω της. Ή θα είναι απολυψιδρία, από καιρικά φαινόμενα. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν μπορεί να χειριστεί 2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Και γίνεται αυτό. 200 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε, τα 200 ή τα 100, να σας πω εγώ, άλλα πιο αισιόδοξα σενάρια. Άρα λοιπόν το Παρίσι δεν είναι μια προστασία γενικά του περιβάλλοντος. Είναι μια προστασία από μια οικονομική, οικολογική και κοινωνική καταστροφή που θα στοιχήσει σε ζωές, σε πολέμους και ίσως και σε χειρότερες καταστάσεις. Ωστόσο, λέγοντας πόσο δραματικά θα είναι οι επιπτώσεις μέχρι το 2100 να ληφθούν μέτρα, ωστόσο η συμφωνία, η όποια συμφωνία που θα γίνει στο Παρίσι, θα είναι σε εθελοντική βάση. Δηλαδή δεν θα προβλέπονται νομικές κυρώσεις στις χώρες που δεν θα καλύψουν τους στόχους. Ήδη δε, ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία και άλλες χώρες που είναι οι πλέον υπογόνες του πλανήτη έχουν δηλώσει ότι δεν θα δεχθούν οποιαδήποτε νομικές συνέπειες αν δεν πετύχουν τους στόχους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, πόσο εφικτή είναι η στόχη? Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Ελλάδα, από τις χώρες που θα πληγούν, διεκδικούμε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία. Αδιεκδικεί η Ευρωπαϊκή Ένωση νομικά? Βεβαίως, αυτό είναι στην. Είναι ανοιχτό αυτό το ζήτημα. Βεβαίως, είναι ανοιχτό ζήτημα, είναι από τα ζητήματα που διεκδικούνται. Αλλά ακόμα και αν οι δεσμεύσεις, η λέξη νομική και νομικά δεσμευτική, οπωσδήποτε ακούγεται λίγο παράξενα. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι το Κιώτο δεν το υπέγραψε η Κίνα, δεν ήταν καν εκεί, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από τις δηλώσεις των Προέδρων, βλέπουμε μια σημαντική στροφή. Και αυτή γεννάει κάποια αμυδρή αισιοδοξία. Επιπλέον, ας γίνει αντιληπτό, και έχει γίνει αντιληπτό πια στις παγκόσμιες αγορές, ότι οι χώρες που θα πρωτοστατήσουν στην στροφή σε μια οικονομία ελεύθερη από ρηκτά καύσιμα θα είναι εκείνες που άμεσα στο μέλλον θα έχουν και τα ωφέλη τα οικονομικά. Μην το βλέπουμε, λέει, σαν ένα κόστος. Τι εννοείται ωφέλη, για να καταλάβω? Ωφέλη οικονομικά σημαίνει ότι η Ιαπωνία, για παράδειγμα, θέλει να πουλήσει την τεχνολογία της στις ανανεώσιμες μορφές, που έχουν να κάνει με τις μπαταρίες, έχει να κάνει με συλλέκτες, έχει να κάνει όπως και η Γερμανία. Άρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Κίνα μπαίνει δυναμικά σε αυτή την αγορά. Θέλει να υπάρξει στροφή, γιατί η στροφή πλέον αντιλαμβάνονται περισσότεροι δεν είναι ένα κόστος, δεν είναι κάτι βαρύ, είναι μια χρυσή ευκαιρία, ακόμα και από τη δική τους οπτική, για μια διαφορετική οικονομία. Που σημαίνει και επενδύσεις. Σωστό, αλλά τα λόμπι, ας πούμε, τα διάφορα λόμπι, τόπι της πετρελαιοβιομηχανίας, ξέρετε ότι σε μέσα πολιτείες οι Ρεπουμπλικάνοι λένε ότι θα ανατρέψουν την πολιτική Ομπάμα. Τα λόμπι θα αντισταθούν. Είναι ένας πολιτικός πόλεμος και πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αυτή η μάχη για το κλίμα δεν είναι μια μάχη αόριστα απολύτικη να αλλάξουν οι πολίτες συμπεριφορά. Είναι μια μάχη συμφερόντων, είναι μια πολιτική μάχη και μάλιστα οι ισχυρές πολυεθνικές που αναφέρονται είναι εκείνες που μπλοκάρουν αυτές τις διαπραγματεύσεις. Είναι ισχυρά λόμπι, είναι μια μάχη που θα δίνεται και μετά το Παρίσι. Απλώς το Παρίσι, αν μη τι άλλο, προσπαθούμε να κάνουμε μια αρχή που να συμμετέχουν οι περισσότερες χώρες και όχι όπως το Κιώτο, που οπωσδήποτε δεν συμμετείχαν όλες. Αλλά και το Κιώτο, θυμόσαστε ότι είχε κάποια αποτελέσματα. Είχαμε αποτελέσματα από το Κιώτο. Άλλαξε λιγάκι.
Εμείς προσπαθούμε ως Ευρώπη, που είμαστε πολύ μεγάλη αγορά και να είμαστε ενωμένοι. Η Ελλάδα, μάλιστα, έχει φέρει και πιο φιλόδοξους στόχους στην εσωτερική διαπραγμάτευση της Ευρώπης. Νομίζουμε ότι τελικά το Παρίσι και ελπίζουμε να έχει ένα αποτέλεσμα καλύτερο από αυτό που είχε το Κιώτο. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι που αφορά και την Ελλάδα, με την έννοια, γιατί λόγω της οικονομικής κρίσης. Για να έχει επιτυχία η συμφωνία, θα πρέπει οι ανεπτυγμένες χώρες να χρηματοδοτήσουν τις πιο οικονομικά αδύναμες χώρες για να κάνουν τη μετάβαση προς καθαρές μορφές ενέργειας. Και δυστυχώς μέχρι τώρα η οικονομική βοήθεια που έπρεπε να δώσουν υπολείπεται των στόχων. Οπωσδήποτε οι μεγάλες χώρες θα σηματοδοτήσουν αυτή τη χρηματοδότηση. Μιλάγανε για 100 δισεκατομμύρια το χρόνο. Ο πρόεδρος Ομπάμα ήταν πολύ σαφής και είπε ότι η Αμερική θα αναλάβει τις ευθύνες της. Το ίδιο είπε και η Άγγελα Μέρκελ. Μιλάμε για τις μεγάλες οικονομίες. Το ίδιο είπε και ο Πούτιν. Τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, από τις δηλώσεις τα έργα, ας κρατάμε μικρό καλάθι, αλλά ξαναλέω, το κίνημα, γιατί όλα από εμάς εξαρτώνται. Δεν θα έρθουν από τον ουρανό ως μάνεξ ουρανού, επειδή θα είναι καλός ο Ομπάμα ή καλός ο Πούτιν. Είναι τα κινήματα εκείνα και εδώ πέρα πραγματικά απευθύνω στους πολίτες μία έκκληση. Δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να βγουν στους δρόμους οι πολίτες για αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να δείξουν με τη δική τους συμπεριφορά και με τη δική τους προτίμηση προϊόντων ότι κοστίζει στις ηγεσίες εκείνες που δεν ακολουθούν τις δεσμεύσεις τους. Κοστίζει. Θα γίνει πραγματικά ένας οικονομικός και ένας πολιτικός πόλεμος και σε αυτόν τον πόλεμο η Ελλάδα πρέπει να είναι μπροστά ως πολιτική ηγεσία. Δηλαδή, πριν τις μέρες, στις μέρες προς τη σύνοδο του Παρισιού, 800.000 σχεδόν κόσμος βγήκε στους δρόμους. Πιστεύετε πραγματικά ότι έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν τις κυβερνήσεις? Είπατε προηγουμένως, μποϊκοτάζει ουσιαστικά, λέτε. Φυσικά και έχουν τη δύναμη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή κάθε τι που γίνεται, το είπε και προχθές ο Πρωθυπουργός. Ναι, θέλουμε τους ανθρώπους να είναι στους δρόμους και να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, γιατί μόνο αυτό δίνει τη δύναμη και σε μια κυβέρνηση αριστερή, σε μια κυβέρνηση οικολογική, να διεκδικήσει. Εάν είναι μια κυβέρνηση η οποία σε κάθε αίτημά της απέναντι σε άλλα λόμπι ανταγωνιστικά έχει στους δρόμους 5, 10, 20 χιλιάδες ανθρώπους μόνο, είναι το χειρότερο σημάδι στα μεγάλα λόμπι ότι ωραία εδώ πέρα δεν υπάρχει αντίσταση, δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν υπάρχει δηλαδή για αυτούς, άρα είναι απλώς λόγια. Υπάρχει, ξέρετε, κάποιο παράδειγμα ιστορικό που οι καταναλωτές με ένα μποϊκοτά έχουν πετύχει κάτι? Ναι, υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Ναι. Φυσικά υπάρχουν παραδείγματα που ανάγκασαν και εταιρείες να αλλάξουν συμπεριφορές. Αλλά φυσικά μιλάμε για καταστάσεις οργανωμένες που οδήγησαν σε αλλαγή συμπεριφοράς εταιριών ακόμα και κρατών. Στην Ελλάδα δεν είναι συνηθισμένο αυτό. Να σας θυμίσω όμως τα κινήματα της στην Αμερική. Επέβαλαν άλλη πολιτική για το τσιγάρο, από εκεί ξεκίνησαν, από κινήματα. Σωστά. Να θυμίσω ότι το κίνημα οδήγησε σε αυστηρά μέτρα στην Καλιφόρνια για το εξασθενές χρώμιο. Να θυμίσω ότι οι ζώνες ασφαλείας που τώρα είναι δεσμευτικές σε όλα τα αυτοκίνητα προήλθαν από ένα κίνημα. Γιατί αυτό γίνει το βιομηχανία, δεν θέλει να πληρώσει αυτό το κόστος τότε. Άρα δεν σημαίνει ότι οι πολίτες και ιδιαίτερα οι καταναλωτές έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Ας έρθουμε τώρα σε ζητήματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα. Και λέω ότι η θαλάσσια ρήπανση από ναυτιλιακή δραστηριότητα είναι από τα βασικά προβλήματα της Ελλάδας, γιατί είναι και η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον πλανήτη και είναι μια χώρα που ζει από τον τουρισμό. Είναι ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας εξαρτάται από τον τουρισμό. Διαβάζει λοιπόν στις εφημερίδες ότι οι ρήποι ενός μεγάλου πλοίου μεταφοράς σε ένα χρόνο ισοδυναμούν με αυτούς που εκπέμπουν 50 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα είναι από τις χώρες που διαρκώς και συστηματικά στα προηγούμενα χρόνια μπλόκαρε οποιαδήποτε νομοθεσία για την προστασία της θάλασσας, του θαλάσσιου περιβάλλοντος από ναυτιλιακή δραστηριότητα. Εσείς ως κυβέρνηση της αριστεράς θα το αλλάξετε αυτό? Νομίζω ότι είναι πραγματικά γενναιότητα ο Πρωθυπουργός στο Παρίσι ανέφερε και άνοιξε αυτό το ζήτημα της ναυτιλίας. Ξέρετε, συνήθως. Ναι. Βεβαίως. Και ξέρετε, εσείς οι Πρωθυπουργοί όλοι, όταν στις ομιλίες αυτές οι ολιγόλυπτες, φροντίζουν και ανοίγουν εκείνα τα μέτωπα που δεν θίγουν τη δική τους οικονομία και θίγουν των υπολείπων. Ακούτε πάρα πολλά μεγάλα επίβολα, αλλά όταν υπάρχει μια καυτή πατάτα, τότε κανείς δεν την ανοίγει. Το ότι ο Πρωθυπουργός τόλμησε και άνοιξε αυτό το ζήτημα και μίλησε για την ναυτιλία, η οποία είναι πραγματικά ένα καυτό ζήτημα, εγώ θεωρώ και οικονομικά απαράδεκτο ότι αυτή τη στιγμή ένα προϊόν αγροτικό της Τινησίας θέλει μικρότερο κόστος να φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά από ότι να φτάσει μια νταλίκα από το Μεσολόγγι ή από τα Γιάννενα, είναι πραγματικά ένα πράγμα το οποίο παραβιάζει. Και αυτό που λέμε την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και των ευρωπαϊκών προϊόντων.
Εμείς λοιπόν θέλουμε πραγματικά και απαιτούμε και το ανοίξαμε το ζήτημα να υπάρξουν δεσμεύσεις από την παγκόσμια, από το IMO, την Παγκόσμια Ναυτιλιακή Οργάνωση, η Οργάνωση Ναυτιλίας, για δεσμεύσεις στην παγκόσμια ναυτιλία. Και δεχτήκαμε βέβαια και μια κριτική προημερών ότι γιατί δεν παίρνουμε πρώτα δεσμεύσεις ως Ευρώπη. Να καταλάβουμε κάτι. Το να πάρουμε σε ένα τομέα δεσμεύσεις μόνο ως Ευρώπη, σε οποιοδήποτε τομέα, δεν είναι μόνο ναυτιλία, ας πούμε ακόμα και, και σε όλο το. Να μην δεν μας ενδιαφέρει η συνάντηση στο Παρίσι, η Ευρώπη ας αναλάβει μόνη της φιλόδοξους στόχους. Οδηγεί σε αυτό που λέμε διαρροή άνθρακα. Δηλαδή, ωραία, στην Ελλάδα κάνουμε πολύ αυστηρές ρυθμίσεις για να παράγεται το αλουμίνιο με ελεύθερο, χωρίς άνθρακα, και την ίδια ώρα εισάγουν όλες οι εταιρείες αλουμίνιο, ας πούμε, από την Κίνα, το οποίο είναι με άλλους όρους. Δεν πετυχαίνεις τίποτα έτσι. Στο κλίμα, το κλίμα δεν έχει σύνορα. Δηλαδή, το να παράγεται δίπλα το ίδιο προϊόν, φτηνότερα, επειδή ο άλλος δεν έχει τις δεσμεύσεις και τις έχεις μόνο εσύ, δεν οδηγεί πουθενά. Το ίδιο έχει την ναυτιλία. Εάν αυτή μη ήταν μόνο ευρωπαϊκή δέσμευση, απλά τα πλοία θα άλλαζαν σημεία. Και εκεί είναι και πολύ πιο εύκολο. Ξέρετε, μια απλή δήλωση είναι. Οπότε δεν οδηγεί σε μείωση των ρήπων. Το θέμα είναι να έχουμε παγκόσμιες συμφωνίες και δεν είναι και το στίγμα στο Παρίσι. Ό,τι συμφωνία παίρνετε να οδηγεί σε παγκόσμιες δεσμεύσεις. Άλλο ένα θέμα που είναι σημαντικό για την Ελλάδα είναι τα εργοστάσια της ΔΕΗ, τα οποία και είναι λιγνίτη, το οποίο είναι πάρα πολύ επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Μέχρι τώρα οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν εξασφαλίσει άσυλο ή ζητούσαν άσυλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς τα συνεχίσετε την πολιτική? Καταρχάς δεν έχουν άσυλο οι ελληνικοί λιγνίτες. Αντίθετα, οι ελληνικοί λιγνίτες πληρώνουν κανονικότατα τα τέλη του Κιώτο, με αποτέλεσμα να κοστίζει σήμερα ο λιγνίτης στην Ελλάδα πάνω από 60 ευρώ. Ενώ εισάγουμε εμείς αυτή τη στιγμή, γιατί είναι αυτό το αντίστοιχο παράδειγμα, ρεύμα από την Φύρομ και από την Αλβανία, λιγνητικό ρεύμα και πυρηνικό ρεύμα από τη Βουλγαρία, με 40 τόσα ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα εδώ πέρα είναι αυτό που λέμε το carbon leakage, αυτό που σας έλεγα και πριν για τα πλοία. Τι νόημα έχει να κάνεις εσύ τις ρυθμίσεις την ώρα που η ίδια χώρα αγοράζει το ίδιο προϊόν από δίπλα με τις εξίσου ρυπογόνες μονάδες? Το στίχημα είναι να απεξαρτηθεί η Ελλάδα από τα ρυκτά καύσιμα. Μπορεί η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός πόλος, να γίνει λέει, μια καινούργια μέση αντολή στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών, γιατί η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες και σε ανανεώσιμες όπως είναι το αέρας και το φως του ήλιου και η ηλιακή ενέργεια, αλλά πολύ περισσότερο έχουμε μονάδες ενέργεια βάσης που λέμε. Τι σημαίνει ενέργεια βάσης? Ενέργεια παράγεται συνέχεια 24 στο 24ωρο. Γιατί ο αέρας και το άνεμος, ο άνεμος και το ήλιος δεν το έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Ενώ ότι η γεωθερμία, ενώ ότι η βιομάζα, έχουμε τεράστιες δυνατότητες βιομάζας. Να παράδεκτο να καίμε οξιά όταν μπορούμε να καίμε πέλετς και αν παράγονται και οι ρήποι, και να μην εισάγουμε πέλετς από την Βουλγαρία, από την Φύρο, να την παράγουμε εδώ πέρα τα πέλετς, γιατί έχουμε βιομάζα στα δάση μας. Είναι το βιοαέριο, το οποίο σημαίνει ότι όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες που πετάνε τα υποπροϊόντα από τα κόπρανα των ζώων, από τα τυρόγαλα, τα πετάνε στα ρέματα και έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Αυτά είναι πολύτιμες μορφές παραγωγής ενέργειας και είναι ενέργεια βάσης. Δηλαδή είναι μια ενέργεια που μπορεί μια μονάδα, μικρή, μεσαία, να λειτουργεί καθημερινά και 24/24, με απόλυτα καθαρή ενέργεια και απόλυτα και με μηδενική συμμετοχή στα πάνω θερμοκηπία. Ξέρετε αυτά που λέτε όμως, μήπως σκοντάφτουν, όχι μήπως, σίγουρα σκοντάφτουν και στην οικονομική κρίση. Υπάρχουν τα χρήματα για τέτοιες υποδομές? Το αντίθετο. Ακριβώς είναι η ευκαιρία η οικονομική κρίση, γιατί αυτή τη στιγμή αυτού του τύπου επενδύσεις, και ο κόσμος ψάχνει αυτές για ασφαλείς επενδύσεις, είναι ασφαλείς επενδύσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται μετά από τη μείωση της ενέργειας. Άρα λοιπόν, όταν κάποιος έχει μείωση ενέργειας, μπορεί να κάνει οποιαδήποτε σύμβαση και να πάρει εύκολο δανεισμό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τέτοια προγράμματα. Έχουμε το πακέτο Γκίνκερ. Άρα λέτε, υπάρχουν οι πόροι. Υπάρχουν οι πόροι και εδώ υπάρχουν εταιρείες ιδιωτικές, να φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα, οι οποίες με μηδενικούς όρους σου αλλάζουν τους κλαμπτήρες. Ακριβώς εξασφαλίζοντας τη διαφορά στη ΔΕΗ. Και γιατί τόσα χρόνια η Ελλάδα έχει μείνει τόσο πίσω σε καθαρή ενέργεια? Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω από κατεστημένες καταστάσεις. Δεν θέλω να είμαι τόσο αυστηρός με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Συνέχεια λέμε για τις προηγούμενες κυβερνήσεις, εντάξει, έχουν τεράστιες ευθύνες για όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά θεωρώ ότι η δική μας κυβέρνηση σε αυτά τα θέματα θα τρέξει. Έχουμε δηλαδή ήδη ψηφίσει στη Βουλή πρόσφατα ο νόμος ο κοινός για την ενέργεια. Έχουμε ένα πεδίο δόξη λαμπρό και μπορούμε πραγματικά την Ελλάδα πολύ συντομότερα από ότι είναι οι δεσμεύσεις, γιατί άλλο πράγμα είναι δεσμεύσεις και άλλο οι στόχοι. Εμείς λένε να εξασφαλίσουμε αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα δεν θα καταναλώνει πετρέλαιο, δεν θα καταναλώνει λιγνίτη στα επόμενα 30 χρόνια, που είναι ο φιλόδοξος στόχος, είναι η προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης. Να ρωτήσω κάτι. Πάλι σχετίζεται με την οικονομική κρίση. Τα χρόνια των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης,
Είχαμε στην Ελλάδα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος της πόλης και στην Αθήνα ιδιαίτερα από την καύση ξύλων στα τζάκια. Και αυτό είναι επιβαρυντικό διότι άνθρωποι πεθαίνουν από καρκίνο, είναι καρκινογενές τα υλικά τα οποία καίγονται και κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα. Τι σκέφτεστε να κάνετε σε αυτό το θέμα? Ξαναείπα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο βέβαια δεν αντιμετωπίζεται με το ΑΛΕΣ, απαγορεύεται, είναι αδύνατο να το ελέγξεις και με κυριολεκτικά ό,τι να είναι, αλλά τα σπίτια τα ελληνικά αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να γίνουν ενεργειακά φτάρκη. Και να πάλι έχουν... δεν θέλει χρήμα. Ναι, το χρήμα αυτό όμως υπάρχει, σας λέω, στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπάρχει και πραγματικά θα ήταν ένα πεδίο δόξη λαμπρό να εξοικονόμησε ενέργεια στο, τα προγράμματα εξοικονόμου που ξανά ανοίγουν. Υπερκαλύφθηκε η προγούμενη. Δηλαδή τα σπίτια είναι πολυκατοικίες, πώς θα γίνουν, γιατί είναι παλιές. Δεν μπορεί να υπάρχουν. Είναι το μεγαλύτερο πυλώνα του κατασκευαστικού τομέα σήμερα στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι οι ανακατασκευές κτίριων. Και για ενεργειακή και για υδατική αυτάρκεια. Αν μπορεί μια παλιά πολυκατοικία να αναξυπνήσει. Βεβαιότατα μπορεί και φυσικά στην μια παλιά πολυκατοικία μπορεί να μπουν τα πανέλα. Έχει πια η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών να έχει αλλάξει ραγδαία, φτηνένουν πολύ. Να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο φτάνει, το πετρέλαιο είναι άνω από τα 200 ευρώ η μεγαβατόρα όταν παράγει ενέργεια. Ο λιγνίτης θα ξεπεράσει τα 70 και τα φωτοβολταϊκά θα πέφτουν σιγά σιγά κάτω από 100. Άρα η επένδυση γίνεται προσοδοφόρα πλέον. Γίνεται πάρα πολύ προσοδοφόρα. Απλώς εκείνο που χρειάζεται είναι να αλλάξουμε λίγο τις πολιτικές. Μια συστηματική κρατική πολιτική, δηλαδή. Με τις πολυκατοικίες υπάρχει ένα ζήτημα με την οριζόντια ιδιοκτησία, ότι ήταν λίγο δύσκολο γιατί έπρεπε έτσι όπως είναι τα καταστατικά να συναποφασίσουν όλοι και δεν βρισκόντουσαν όλοι. Ή εκεί πέρα υπάρχουν ενοικιαστές οι οποίοι δεν έχουν λόγο, άρα δεν ενδιαφέρει τον ιδιοκτήτη. Έχουμε τέτοια θεσμικά προβλήματα, αλλά τα ξέρουμε και είμαστε κατέστη να τα λύσουμε. Υπάρχει στην Ελλάδα και το πρόβλημα, πάλι σας μιλάω σε εξειδικευμένα ζητήματα, της μόλυνσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της χώρας. Διαβάζω δηλαδή σε μια έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το περιβάλλον στην Ελλάδα ότι λόγω φυτοφάρμακων και λόγω ανεξέλεγκτης βιομηχανικής δραστηριότητας 4 ποτάμια βρίσκονται σε κίνδυνο, μια λίμνη, 8 παράκτιες περιοχές και το χειρότερο απ' όλα 110 από τις συνολικά 236 κύρια συστήματα υπόγειων υδάτων της χώρας έχουν προβλήματα ρύπανσης. Εδώ η πολιτεία έχει πάλι τις ευθύνες της, αλλά έχουν ευθύνες και οι ιδιώτες. Έχουμε πάρα πολύ αδύναμο σύστημα ελέγχου. Ενώ η νομοθεσία είναι επαρκής, έχουμε τραγικά αδύναμο σύστημα. Έχουμε 14 μόνο επιθεωρητές περιβάλλοντος σε όλη την Ελλάδα. Μόνο. Τέσσερις στο βόρειο τομέα, από Ελασσόνα και πάνω. Φανταστείτε, Κέρκυρα, Σαμοθράκη, Θάσος, όλη η Μακεδονία, όλη η Ήπειρος. Όλη η Θράκη. Έχουμε 10 σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Φανταστείτε ότι αυτοί οι 10 επιθεωρητές θα πάνε και στο Καστελόριζο. Θα πάνε και στην Κρήτη. Για να ελάχιστο προσωπικό. Και ελάχιστο προσωπικό είναι. Το οποίο είναι ο ορισμός της ατιμωρησίας. Επίσης, δυστυχώς η δικαιοσύνη καθυστερεί σε αυτούς τους τομείς πάρα πολύ. Έχω μια συζήτηση με τον κ. Παρασκευόπουλο, ώστε η δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος να επιταχυνθεί, να υπάρχουν fast track διοικητικές κυρώσεις και βαριές, ώστε να καταλάβουν πιο ότι γυρίζουμε σελίδα ως χώρα. Δεν ήταν έτυχε ότι οι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες αυτό το θέμα πραγματικά αποψήλωσαν τα πάντα. Δεν έχουμε δηλαδή, φανταστείτε να δουλεύουν οι εφορίες, να δουλεύουν και να ελέγχουν τα φορολόγια 14 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Γιατί είναι το αντίστοιχο ζήτημα. Η περιβαλλοντική παράβαση είναι αντίστοιχη με τη φορολογική παράβαση. Πρέπει να πας στο σημείο να κάνεις πολλές μετρήσεις για να αποδείξεις ότι ο άλλος είναι παραβάτης και όχι μία, γιατί μία πέφτει στα δικαστήρια ως τυχαία και να μπορέσεις να εξασφαλίσεις ότι ο άλλος θα ξέρει ότι η ποινή θα είναι βαριά. Από εκεί και πέρα έχουμε ξεκινήσει και θα δείτε τα αποτελέσματα σύντομα την απορρίπαση του ΑΣΟΠΟΥ. Έχουμε δηλαδή το γενναίο πρόγραμμα του ΑΣΟΠΟΥ το οποίο δεν είχε τρέξει ποτέ. Και εκεί και ένα άλλο όμως πράγμα που η πολιτεία έχει μεγάλη ευθύνη είναι ότι δεν έχουμε ακόμα χωροθετήσει και κινδύνουμε μπρόσμα τους περίφημους χιτέα, τους χώρους υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων. Όταν λοιπόν ο επιχειρηματίας δεν έχει τη διέξοδο και δεν του δίνεις χώρο να πάει αυτά τα απόλυτα οργανωμένο χώρο, είναι προφανές θα παραβατήσει. Μην φανταστείτε ότι θα είναι όλοι τόσο συνεπείς να παίρνουν μια ανταλίκα με υγρά απόβλητα και να ταξιδεύουν μέχρι τη Γερμανία για να γίνει εκεί η καταστροφή ή η υγειονομική διαχείριση του επικίνδυνου βιομηχανικού αποβλήτου. Με αυτή την έννοια, όταν παραλάβαμε, είχαμε δύο χωροθετήσεις. Η μία ήταν στη ΔΕΗ της Μεγαλόπουλης, η άλλη ήταν στη ΔΕΗ της Τολεμαΐδας. Θεωρούμε ως κυβέρνηση ότι είναι λάθος οι δύο αυτές περιοχές, οι οποίες έχουν την επιβάρυνση
να υποστούν και τη μεταφορά όλων των επικίνδυνων όλων των περιοχών. Άρα η δική μας λογική, και έχουμε μιλήσει με όλους τους περιφερειακούς σχεδόν, είναι κάθε περιφέρεια που έχει βιομηχανική δραστηριότητα να έχει και το δικό της χιτέα, ή δύο όμορες περιφέρειες, τέλος πάντων, να πούμε ναι, να γίνουν και αυτές οι δύο. Αλλά νομίζω ότι εκεί οι κάτοικοι θα κατανοήσουν ότι δέχονται να παίρνουν τα απορρίμματα της γύρω περιοχής, τα απόβλητα. Το ίδιο και τα φυτοφάρμακα. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των άδειων συσκευασιών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτός ο ρήπος. Και δεν υπάρχουν και πού άλλο να πάνε. Αυτά όλα είναι στις πρώτες προτεραιότητές μας. Και θα δείτε τα αποτελέσματά μας. Πάλι θα επιμείνω, ξέρετε, λόγω της οικονομικής κρίσης, ίσως να έχω και άδικο, αλλά θα επιμείνω. Το πρόβλημα δηλαδή με τις ανεξέλεκτες χωματερές κλπ. Είναι, δεν είναι κυρίως οικονομικό, είναι κυρίως η αντίδραση των τοπικών κοινωνιών. Είναι άλλο ζήτημα τα αστικά απόβλητα, για να αναφερθήκαμε στα επικίνδυνα πριν από λίγο. Τα αστικά απόβλητα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται από την Ελλάδα ως αυτή τη λέμε την γραμμική οικονομία. Παράγω, καταναλώνω, πετάω. Το οποίο ήταν τα τελευταία 100 χρόνια, αυτή είναι η λογική. Γιατί αύξανε τον τζίρο. Ξηραφάκι μια χρήσεω, στυλό μια χρήσεω, μελάνι μόνο ξοδεύει, αλλά πετά όλο το πλαστικό στα σκουπίδια. Αυτή η οικονομία έχει πεθάνει. Αυτή τη στιγμή η παγκόσμια οικονομία πηγαίνει στην κυκλική οικονομία, στην οικονομία μηδενικών αποβλήτων. Που σημαίνει δεν πετάγεται τίποτα. Προσπαθεί το κάθε τι να επαναχρησιμοποιείται, να υπάρχει καταρχάς πρόληψη, δηλαδή να μην παράγονται υλικά τα οποία δημιουργούν κάτι που θα πεταχτεί. Ή δυνατόν δηλαδή να γυρίσουμε σε συσκευασίες και σε δραστηριότητα τα οποία να μην παράγει άχρηστα υλικά, χύμα προϊόντα δηλαδή, εκεί στρέφεται πια η παγκόσμια οικονομία, αλλά ταυτόχρονα αυτά τα ολίγα τα οποία όσο λιγότερα γίνεται τα οποία θα παράγονται να ανακυκλώνονται. Άρα έχουμε το έμβλημα, πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. Δηλαδή ο καταναλωτής να παράγει πια καθαρά προϊόντα και όχι ρήπους. Δεν ανακατεύουμε τα βιοαπόβλητα με τα πλαστικά, με τα κουτάκια του αλουμινίου, με οτιδήποτε. Όλα αυτά πηγαίνουν ξανά για επαναχρησιμοποίηση. Αυτή η οικονομία, η οποία τώρα ψήφισαμε το κοινό εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, πριν από λίγες μέρες έγινε και η κοινή υπουργική απόφαση και θα γίνει πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, είναι, στρέφεται σε αυτήν την οικονομία. Έχουμε γενναία στροφή. Έχουμε τα συγχαρητήρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την τεράστια στροφή. Η οποία να σκέφτεσαι ότι μιλάμε, γιατί αυτά τα προϊόντα πια θα έχουν αξία, για 2 δισεκατομμύρια τζίρο, το οποίο θα πάει στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί εκεί γίνεται η διαλογή στην πηγή, και φυσικά για περίπου 16.000 νέες θέσεις εργασίας από αυτή την δραστηριότητα. Εκεί λοιπόν, πάνω στην κρίση, εμείς δεν πετάμε τίποτα. Αυτό είναι το έμβλημά μας. Όλα αξιοποιούνται. Ένα τελευταίο εξειδικευμένο θέμα που αφορά την Ελλάδα έχει να κάνει με το εξόριξη του χρυσού στις σκουριές. Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτό το θέμα? Καταρχάς να ξέρουμε ότι βρήκαμε μία επένδυση που είχε με σοβαρότατες αμέλειες της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας, είχε συμβάσεις εντελώς καταχρηστικές σε βάρος του δημοσίου. Να πούμε καταρχάς ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, όσο και αν διαφωνούμε, να σεβαστούμε αυτές τις συμβάσεις, γιατί αυτό επιβάλλει μια ευνομούμενη πολιτεία. Και αυτό ίσως δυσαρεστεί τους πολίτες, γιατί φαντάζονταν ίσως ότι με ένα κουμπάκι μπορούμε να καταργήσουμε συμβάσεις. Δεν γίνεται έτσι, γιατί ακόμα και αν είχαμε την άφρονα πρόθεση να κάνουμε κάτι τέτοιο που θα γκρέμιζε την αξιοπιστία της χώρας, θα μπορούσε στο πρώτο πρωτοδικείο, στο οποιοδήποτε συμβούλιο, να προσφύγει η εταιρεία και να κερδίσει την υπόθεση. Φυσικά και να ακυρώσει οποιαδήποτε τέτοια άφρονα απόφαση. Άρα δεν είναι αυτός ο τρόπος να αντιμετωπιστεί. Εμείς έχουμε προσφύγει αυτή τη στιγμή για ζητήματα τα οποία η εταιρεία δεν τηρεί τις συμβάσεις της, η ίδια παραβιάζει έστω και αυτούς τους επαχθείς όρους για την πολιτεία, δεν τηρεί δηλαδή τις συμβάσεις της, και νομίζω ότι εκεί οφείλει η εταιρεία να τηρήσει τον νόμο. Και αν δεν τον τηρήσει τον νόμο, θα είναι υπόλογη. Και επίσης ένα δεύτερο ζήτημα που πάλι έχει να κάνει με τους επιθεωρητές, αλλά εκεί είναι λίγοι, αλλά κάνουν προσπάθεια, ότι και δεν τηρεί τις νομικές δεσμεύσεις της, αλλά κυρίως παρανομεί κιόλας. Έχουμε, λέει, αυτή τη στιγμή επίκυντε πρόστιμα τα οποία αφορούν παραβιάσεις, καθημερινές περιβαλλοντικές παραβιάσεις, και εκεί πέρα προφανώς θα είμαστε άτεγκτοι. Άρα δεν έχουμε καμία διάθεση να είμαστε εμείς ασυνεπείς, αλλά άμα εμείς δεν είμαστε ασυνεπείς, η εταιρεία οφείλει και εκείνη να είναι συνεπής. Εδώ δεν είμαστε μια χώρα τριτοκοσμική. Έχουμε νόμους και η εταιρεία οφείλει να τους τηρεί. Αλλιώς λυπούμαστε, αλλά θα προχωρήσουμε όπως επιβάλλει ο νόμος. Εάν κάποιος παραβιάζει και τρώει μια φορά πρόστιμο, δύο φορές πρόστιμο, μετά έρχεται το κλείσιμο, το οποίο οφείλεται στις περιβαλλοντικές παραβάσεις. Εκεί και όφου, εφόσον υπάρχουν. Κύριε Υπουργέ, θα ξαναρχίσω, θα τελειώσουμε τη συνέντευξή μας, κάνοντας σας μια γενική παρατήρηση. Δυστυχώς στην αριστερά, πολλά χρόνια, επικρατεί μια άποψη υποβάθμισης των
οικολογικών προβλημάτων, στη βάση ότι προηγούνται οι ταξικές διαφορές και οι ταξικοί αγώνες. Σε αυτό τι έχετε να πείτε? Ναι, να καταλάβουμε κάτι. Για να γυρίσω στο κλίμα, που είναι και το πιο εμβληματικό αυτές τις μέρες, η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής είναι, να χρησιμοποιήσω τον δικό σας όρο, ένας ταξικός αγώνας. Γιατί προφανώς υπάρχουν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, ελαχίστων, τα οποία ωφελούνται από αυτή τη δραστηριότητα που λέγεται, ξέρω εγώ, κατάχρηση χρήσης ορυκτών καυσίμων, και ταυτόχρονα η κλιματική αλλαγή δεν θα χτυπήσει όλους το ίδιο. Θα χτυπήσει τους ασθενέστερους, θα χτυπήσει εκείνους οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να προφυλαχτούν, γιατί είναι προφανές ότι αν εγώ έχω τα λεφτά και το σπίτι μου παραθαλάσσιο και κατακλειστεί, θα πληρώσω κάτι παραπάνω και θα πάω παραπάνω και θα χτίσω ένα σπίτι. Αν δηλαδή υπάρχει μια αντιμετώπιση από τους οικονομικά ισχυρούς ότι οι ίδιοι μπορούν να πληρώσουν την προσαρμογή. Αυτοί που δεν θα πληρώσουν την προσαρμογή, αυτοί που θα χάσουν το ψωμί τους, αυτοί που θα χάσουν το χωράφι τους, αυτοί που τελικά θα ξεσπιτωθούν, είναι φτωχοί. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν αγώνα ενάντια σε συγκεκριμένες πολιτικές και χαίρομαι πάρα πολύ που το παγκόσμιο κίνημα ενάντια στην κλιματική αλλαγή έχει πολιτικοποιηθεί πλέον. Δεν μιλάει, και είναι χρήσιμο αυτό, για την αλλαγή της δικής μας συμπεριφοράς. Κλείνε το φως πιο γρήγορα, σωστό, κάνεις την οικονομία στην τσέπη σου. Αλλά πλέον μιλάμε για τις κεντρικές πολιτικές. Αυτές που στο παρέσει παλεύουμε να δεσμευτούν οι χώρες. Και όχι το αν ο Τσιρόνης θα κλείνει το φως γρήγορα ή θα χρησιμοποιεί λιγότερο το γιοταχή του. Είναι και αυτό χρήσιμο, αλλά ο κεντρικός πυλώνας είναι να αλλάξει συμπεριφορά η παγκόσμια βιομηχανία. Εκεί είναι και εκεί πέρα πραγματικά είναι μεγάλα τα συμφέροντα και εκεί πέρα είναι πολιτική και πραγματικά ταξική η μάχη. Κύριε Τσιρόνη, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας δώσατε. Να είστε καλά και καλή ακρόαση, ακροάτες και ακροάτες σας. Να είστε καλά.